Είναι η εποχή της διαφορετικότητας. Και τώρα έχουν όλοι εμβαθύνει στην γκέι κοινότητα. Δυστυχώς η γκέι κοινότητα είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Άλλοι είναι πολύ. Άλλοι κάνουν drag shows. Άλλοι είναι κλειστοί και κρυφοί. Άλλοι είναι πάρα πολύ out loud σε βαθμό που είναι προσβλητικό. Και υπάρχουν και οι φυσιολογικοί. Για μένα δεν μπορεί να τους πάρει όλους η μπάλα. Δεν μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να θεωρηθεί ακατάλληλο επειδή στο κρεβάτι του έχουν τα ίδια μόρια. Γιατί η ζωή δεν γίνεται στο κρεβάτι. Η ζωή γίνεται όταν σηκώνεσαι από αυτό. Γιατί να πρέπει εγώ που μου αρέσουν οι άντρες να μην μπορώ να έχω ένα παιδί με έναν τρόπο ή να παντρευτώ έναν άντρα. Οι αντιδράσεις που έχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και πόσα εκατομμύρια στην άκρη και δεν βοηθάει κανέναν. Άλλο η θρησκεία, άλλο η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει αποδείξει με τα χρόνια το μόνο που κάνει είναι να εκμεταλλεύεται τον πόνο των φτωχών ανθρώπων. Παιδί θα κάνω. Τώρα πότε θα κάνω δεν ξέρω. Δεν θα υιοθετήσω. Θα έχω βρει έναν τρόπο. Παραδοσιακό. Δεν θα έχω κανένα θέμα να υιοθετήσω. Είναι κάτι που μάλιστα βοηθά σε ένα παιδί. Είναι πολύ πατροπαράδοτο. Μ' αρέσει. Και τα ήθη και τα έθιμα και η οικογένεια μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή να σου πω την αλήθεια μου. Το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν θα ήθελα να είμαι γκέι. Δεν θα ήθελα. Και δεν το επέλεξα. Και ήθελα να καταλήξω σε ότι πολλοί λένε ότι μπορεί ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να επηρεάσει ένα παιδί και να γίνει γκέι. Θα ήθελα να είμαι straight και να έχω οικογένεια. Αλλά δεν μπορώ να δω μια γυναίκα ούτε ερωτικά. Οπότε, δύο απαντήσεις. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν επηρεάζουν τα παιδιά ώστε να γίνουν ομοφυλόφιλα. Γεννιέσαι έτσι. Και όποιος θέλει να κάνει παιδί, να κάνει. Και να μην μπλέκονται όλοι στα πόδια τους. Ξέρεις, η Ελλάδα είναι πολύ κουτσομπόλιδος εδώ πέρα, αλλά μια πολύ κουτσομπολιό. Και ο μόνος λόγος που γίνεται όλο αυτό και δεν αφήνουν να υπάρχουν ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι γιατί θα είναι καλύτερα από τα ετερόφυλα και θα βγάλουν καλύτερα παιδιά. Αυτά από μένα.